Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο 71ο επεισόδιο Road to Glory. Ας πούμε 71ο γιατί είχαμε και το προηγούμενο live stream βέβαια την Πέμπτη που θα μπορούσα να πιαστεί ως επεισόδιο, αλλά δεν το έχω βάλει ως επεισόδιο. Ας πούμε αυτό είναι το 79ο. Ένα από τα τελευταία επεισόδια της σειράς λοιπόν, μπορώ να το πω. Δεν είναι το τελευταίο, δεν είναι το προτελευταίο. Ένα από τα τελευταία επεισόδια γιατί θα κλείσουμε κάπως σειρά, όπως βλέπετε. Ξεκινάμε και βλέπουμε μετά Team of the Season Patch που ανοίξαμε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε δύο αυτή τη φορά γιατί είχαμε και League One και Calcio A. Την ίδια εβδομάδα πετύχαμε Ρουζιγιόν από τη League 1. Είναι μια πάρα πολύ usable κάρτα. Ένα left back που το κοίταζα ούτως ή άλλως γιατί είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό στη θέση του. Από τους πιο δυνατούς παίκτες και από τις πιο δυνατές κάρτες στη θέση του left back. Οπότε δεν με χάλασε καθόλου. Πολύ usable, πάρα πολύ usable. Και με την ομάδα που έχουμε τους Γάλλους είναι πάρα πολύ εύκολο να τον βάλουμε στην ομάδα. Τώρα με την ομάδα και όλα αυτά τι θα δείτε. Θα δείτε τρία παιχνίδια, μόνο τρία παιχνίδια του Weekend League. Δεν ήθελα, όπως βλέπετε, να είναι πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο. Ήθελα να σας πω συνοπτικά τι έγινε στο τελευταίο μας Weekend League. Να δείτε πώς σταματάμε το competitive κομμάτι του Weekend League. Γιατί δεν ξέρω αν κάποια στιγμή μας έρθει και παίξουμε. Γι' αυτό λέω είναι από τα τελευταία επεισόδια. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουμε μέχρι να τελειώσει η χρονιά και να βγει το FIFA 19. Προς το παρόν, σήμερα ήδη από χθες έχει βγει το World Cup. Εσείς το βλέπετε, Τετάρτη, από την Τρίτη έχει βγει το World Cup. Επίσης να πω ότι θα έχουμε live stream και σήμερα, το οποίο θα είναι το πρώτο επεισόδιο του World Cup ουσιαστικά, το Road to Glory World Cup Edition της νέας μας σειράς, της σειράς που διαδέχεται το Road to Glory το απλό. Οπότε θα γίνει σε live stream, θα είναι μαζί μου και ο Κωστάκης, θα ανοίξουμε πάρα πολλά πακέτα και στο δικό μας account, το Road to Glory, και θα ανοίξουμε και στο δικό του account, οπότε μην χάσετε αυτό το live stream, θα βγάλω και βίντεο ούτως ή άλλως, αλλά να το σιγουρέψουμε, αλλά μην το χάσετε. Και την Πέμπτη θα έχουμε και τα rewards από το rank που βγήκαμε, θα δείτε τι βγήκαμε στο weekly και έχουμε και τα monthly, εννοείται. Έχουμε και monthly και weekly, αν και πλέον έχει καταστραφεί το market, έχουν καταστραφεί όλα στο κανονικό Ultimate Team όπως ήταν λογικό. Εδώ Βραζιλία, CM είναι ο Alan από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Επίσης μια usable κάρτα, είναι στα ίδια νερά με το Ρουζιγιόν, δηλαδή ούτε με άφησε EA δεν μου δώσε σαπίλα, δεν μου δώσε και κάτι το απίστευτο ας πούμε, αλλά μου δώσε usable παίκτες. Ειδικά τον Alan τον χρησιμοποίησα αρκετές φορές από την ώρα που τον πέτυχα ως αλλαγή. Είναι πάρα πολύ δυνατή κάρτα, εκτός από το ύψος του δηλαδή, είναι για CDMCM είναι top. Οπότε ήμουν μια χαρά με αυτά τα δύο packs. Δεν νομίζω ότι θα τους βάλω πίσω σε SBC την Τρίτη, σήμερα δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα μπω και θα. Δεν ξέρω και αν θα τα κάνω αυτά. Αν και τώρα πλέον έχουν γίνει πραγματικά γελία Αθήνα όλα. Μπορείς να τα κάνεις πανεύκολα. Δηλαδή μπορεί να χαλώσει και κόνης και να τα κάνω και να μην πάρω κάποιον από το Steam of the Season που έχω ήδη στο club. Οπότε ναι, όπως είπα, σήμερα που βλέπετε το βίντεο, το απόγευμα λογικά θα έχουμε live stream με το πρώτο επεισόδιο του World Cup. Και όπως βλέπετε, πούλησα τους τρεις παίκτες που σας είχα πει ότι θα πάρω. Τον Τεσαγί, τον άλλο τον είχαμε και τον Ashley Young. Και η ομάδα μετά από λίγα μάτσα έγινε έτσι γιατί δεν ήθελα να χάσω πολλά coins. Ήδη έχασα γύρω στα 300 χιλιάρικα παιδιά από Τεσαγί, Νάλντο και Ashley Young. Και μάλιστα τον Νάλντο τον είχα πάρει και φθηνά σχετικά με ό,τι ήταν η τιμή του στη Παρασκευή ή Σάββατο που ήταν στα 310 χιλιάρικα περίπου. Πάνω κάτω τον είχα πάρει 282, έφτασε 200 χιλιάρικα, τον πούλησε 197. Και αυτή έγινε η ομάδα, έγινε όσο πιο, όχι όσο πιο untradeable full, εκτός από τον Anderson. Έπαιξα με untradeable full ομάδα, γιατί δεν ήθελα να χάσω άλλα coins, δεν ήθελα για ένα weekend league ή για τα παιχνίδια που μου απομένανε να χάσω coins, αλλά ήδη είχα χάσει πάρα πολλά και λέω θα παίξω με αυτούς που έχω. Και μπορώ να πω δύο λόγια για την ομάδα, για αυτούς που έβαλα στην ομάδα, τον Κουρέ τον ξέραμε. Ο Ταμέντι, παιδί, και ο Van Aanholt είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ usable και όπως είχα πει και για τον Ταμέντι στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι με τα κατάλληλα custom tactics μπορείς να βάλεις και τον Ταμέντι και να δουλέψει. Πιο πίσω την άμυνα, όχι πολύ ψηλά το pressure για να μην χρειάζεται να κυνηγάει στην πλάτη μπαλιές, γιατί αυτό είναι το μειονέκτημα του το pace, και είναι πολύ GG ο Ταμέντι. Μπορεί να είναι ο πανύψηλος center back, αλλά κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Επίσης ο Van Aanholt έχει απίστευτο pace και είναι πάρα πολύ καλό left back, μια πολύ όμορφη λύση για Premier League. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο σας μοιάζει πλέον για το κανονικό Ultimate Team, αλλά τα λέω γιατί όχι, γιατί τους χρησιμοποίησα και λέω την άποψή μου. Εδώ βλέπετε τον Σονάλντο να βάζει το πρώτο goal από το gameplay. Όπως σας είπα, νομίζω 3 ή 4 παιχνίδια έχω μέσα. Θα τα δείτε. Είναι παιχνίδια που καθόρισαν για αρκετά το Weekend League. Εδώ είναι το πρώτο κομμάτι που θέλω να σας πω. Είναι το κομμάτι το οποίο, ένα παιχνίδι το οποίο έριξα rage μετά από καιρό, για λίγο, μην φανταστείτε, 10 δευτερόλεπτα και μετά ηρέμησα. 2-0, 2-2, από το πουθενά, ο αντίπαλος ισοφαρίζει και μάλιστα θα το κάνει και 2-3, εδώ είμαι σε ρεκόρ 18-3, ήμουν 18-2, έχω κάνει ήττα, έχω πάει 18-3 και τώρα είμαι έτοιμος να κάνω δεύτερη ήττα, συνεχόμενη, να πάω στο 18-4. Εδώ
Βρίσκω ένα γκολ γρήγορα μετά το 2-3. Kick of glitch. Το κάνω 3-3. Και τρώω kick of glitch αμέσως μετά 3-4. Απλά θα μπορούσε να είχε μείνει 2-3 το παιχνίδι. Έγινε 3-4 με 2 kick of glitch. Και εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο που χάνω αυτή την ευκαιρία. Εξοργίζομαι απίστευτα, παιδιά, με αυτή την ευκαιρία. Και εξοργίζομαι γιατί αυτό. Αυτός που είναι κάτω τα δοκάρια του αντιπάλου είναι ο Μπέγκοβιτς και μου βγάζει αυτό το σουτ. Λες και είναι το τεχέ. Και μετά στην άλλη πλευρά, μετά από λίγο, αν παρατηρήσατε το χρόνο, έρχεται ο Σαλάχ με δεξί πλασέ, παρακαλώ. Που δεν θυμάμαι ποια βερσιόν του Σαλάχ έδειξε πριν ότι είχε, δεν θυμάμαι. Αλλά ακόμα και την τελευταία να έχει με 99 finishing, με 2 star weak foot. Αν βγάλει από το 99 finishing το 20%, είναι γύρω στο 30 finishing, 25 finishing. Και μου βάζει αυτό εδώ πέρα, κάτω από το Τέντερσον. Ξέρω, γίνονται αυτά στο FIFA, ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να εκνευρίζομαι, αλλά εκνευρίστηκα. Σταμάτησα να παίζω, είπα θα σταματήσω, δεν υπάρχει λόγος. Λέω Elite 2 monthly, είμαστε μια χαρά, Gold 3, δεν χρειάζεται να πάω κάπου στα weekly. Θα το κάνω 4-5 εντωμεταξύ και εδώ κοιτάξτε ξανά ο Μπέγκοβιτς. Παρότι είχε bounce και μου στρώθηκε η μπάλα, αλλά και πάλι ο Μπέγκοβιτς δίνεται εντεχέα, θα το βγάλει με τα πόδια και πάλι θα μου πει όχι στο να ισοφαρίσω. Πραγματικά δεν ήθελα να συνεχίσω να παίζω FIFA εκείνη τη στιγμή. Και μάλλον έκανα καλά. Έκανα καλά που σταμάτησα. Δεν σταμάτησα όμως γκολ 3, παιδιά. Είχα αρκετά παιχνίδια μπροστά μου. Είχα άλλα 18 παιχνίδια. Με 18 νίκες. Άλλα 18 παιχνίδια να απομένουν. Αλλά δεν σταμάτησα εκεί. Ήθελα να σταματήσω πάρα πολύ εκεί. Αλλά πέρασε η ώρα. Έπαιξα λίγο Fortnite. Ηρέμησα. Καθάρισα λίγο το μυαλό μου. Και ξαναμπήκα μετά από ώρα. Και εδώ είναι ένα παιχνίδι. Το οποίο θα σας δείξω στο τέλος. Πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Σε τι νίκες ήττες είμαστε. Εδώ ένα εκπληκτικό πλασέ του Σον. Γι' αυτό λέγεται Σονάλντο, παιδιά. Αυτό το πλασέ είναι Σονάλντο, όπως και να το κάνουμε, είναι απίστευτο. Εδώ ο Σανέ θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Γκρισμάν, το δεξί του, δεν απογοητεύει πολλές φορές. Κάποιος μπορεί να απογοητεύσει γιατί είναι 3 star weak foot, αλλά μπορείς να το εμπιστευτείς αρκετές φορές. Και εδώ έχουμε τον αντίπαλό μας να κάνει rage quit. Και αυτή η νίκη, ποια νίκη είναι? Αυτή η νίκη, για να δούμε, για να θυμηθώ κι εγώ ακριβώς, να μην λέω μπούρδες. Γιατί αυτή η νίκη νομίζω ότι είναι η νίκη νούμερο. Κοιτάξτε εδώ πόση ώρα έκανε να φορτώσει το μεταξύ με το Rage Quit. Δεν ξέρω τι έκανε ο αντίπαλος του μεταξύ. Δεν πάτησε παύση να κάνει Rage Quit όπως είδατε. Έφυγε κατευθείαν, δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε. Πάντως πήραμε νίκη 2-0 στο 16. Εύκολη νίκη εδώ πέρα. Τα στατιστικά εντάξει δεν λένε και τίποτα γιατί σε 17 λεπτά παιχνίδι τι να καταλάβει. 16 και η νίκη νούμερο 31. Έχουμε 31-6. Οπότε ακόμα είμαστε μέσα για Elite 1. Μπορούμε να χτυπήσουμε Elite 1 αν κάνουμε 3 στα 3. Και αυτό εδώ είναι το παιχνίδι που θα χάσω την ευκαιρία να μπορώ να πάω Elite 1. Θα προηγηθώ 1-0. Αυτό να μάθουμε, παιδιά. Καθίστε, δείτε τις φάσεις που έχω βάλει. Είναι ένα μάθημα. Στο 67 θα εμπιστευτώ και πάλι το πόδι του Griezmann το δεξί. Low driven 2-0. Όλα μοιάζουν όμορφα και όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε δύο τελευταία παιχνίδια τελικούς για Elite 1. Ο αντίπαλός μας εδώ όμως θα εκμεταλλευτεί το μόνιμο glitch της EA. Ίσως όλα τα χρόνια που υπάρχει το παιχνίδι. Kick of glitch. Οπότε το 2-0 κατευθείαν γίνεται 2-1. Χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι, πραγματικά το πήγε ωραία εκεί πέρα. Με έφτασε σε ένα σημείο που η άμυνα μου ήταν όντως άδεια. Και εδώ κοιτάξτε, προσπαθώ να κρατήσω την μπάλα στο 86. Βρίσκω τον Griezmann μόνο του 1v1 με τον Μπεγί. Δεν γυρίζει σωστά όμως και ο Μπεγί θα μου κλέψει την μπάλα. Και αυτό είναι ένα τρομερό λάθος που κάνω. Και αυτό είναι το λάθος που θα μου κοστίσει ουσιαστικά το Elite 1. Αν πούμε ότι θα πρέπει να κάνω 2 στα 2. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα κάνω 2 στα 2, αλλά μου στερεί την ευκαιρία να κάνω το. Να προσπαθήσω για Elite 1. Βλέπετε στην αντεπίθεση, θα σκοράρει ο αντίπαλός μας. 2-2 θα μου πεις, έχεις ολόκληρη παράταση, μπορείς να διορθώσεις. Κι όμως εκεί έχω χάσει τον έλεγχο του παιχνιδιού και σε μια φάση περίεργη. Ο Ζάχα low driven έξω από την περιοχή. Okay, μπήκε 2-3 και έτσι απλά θα χαθεί η ευκαιρία τουλάχιστον να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το Elite 1 στο τελευταίο Weekend League. Ήταν κάτι το οποίο με απογοήτευσε. Δεν μπορώ να πω ότι εκνευρίστηκα στο τέλος. Εκείνη την ώρα δεν εκνευρίστηκα. Έπαιζα καλό FIFA. Ήξερα ότι εγώ έκανα το λάθος και όχι ένας Μπέγκοβιτς άρχισε να παίζει. Κάτι άλλο εκτός από αυτό που λένε τα στατιστικά του. Αυτή τη φορά εδώ σε αυτό το παιχνίδι το χάσα μόνος μου. Έχασα τη συγκέντρωσή μου μετά το 2-2. Θα μπορούσα να το πάω στην παράταση. Έχασα τη συγκέντρωσή μου, δεν κράτησα την μπάλα εκεί που έπρεπε. Και δυστυχώς έχασα το παιχνίδι. Έμεναν άλλα δύο παιχνίδια να παίξω. Και το τελευταίο παιχνίδι ήταν με αυτόν τον αντίπαλο. Μου έμεναν δύο παιχνίδια. Το επόμενο ακριβώς είναι με αυτόν τον αντίπαλο. Spoiler alert, θα το κερδίσω. Έπαιζα πολύ καλό FIFA εκείνη την ώρα. Είχα καλή αυτοποίθηση ότι μπορούσαμε να χτυπήσουμε το Elite 1, αλλά όπως είπα. Αυτά έστω και τα μικρά λάθη που μπορούν να γίνουν στο Weekend League θα σου στοιχήσουν όταν παίζεις με δυνατούς αντιπάλους και δυνατές ομάδες. Και αυτό έπαθα. Μου στοίχησαν τα λάθη και έχασα, όπως είπα, την ευκαιρία το να χτυπήσω το Elite 1 στο τελευταίο Σαββατοκύριακο που θα παίξουμε Competitive Weekend League.
Όπως είπα, θα πάρουμε βέβαια εδώ την νίκη. 3-0 στο 45, αντίπαλο στο ημίχρονο αποφάσισε να βγει. Οπότε, Elite 2, δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα Elite 2, θα πάρουμε άλλα 100 χιλιάρικα, θα ανοίξουμε τα packs και όλα αυτά θα μπουν στο λογαριασμό μας για το Road to Glory στο World Cup. Πράγμα πολύ καλό. Οπότε, έχουμε το επόμενο επεισόδιο που θα είναι live stream, όπως είπα, σήμερα, όχι σήμερα, αύριο θα γίνει αυτό, Πέμπτη που είναι τα rewards. Και ξεκινάει και η σειρά Road to Glory World Cup Edition, η οποία θα γίνει σήμερα το live stream. Σήμερα το live stream με τα πακέτα, με τον Κωστάκη. Και αυτός θα ανοίξει πακέτα και εμείς στο καινούργιο μας account. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, 32 στα 39. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Elite 1 όμως monthly. Έχουμε Elite 1 monthly, αν και δεν έχουν την τεράστια ουσία αυτή τη στιγμή τα monthly. Αλλά γιατί όχι να βάλουμε μερικές high-rated κάρτες στο account μας για να πάμε να κάνουμε και το Club Tour στο τέλος, το οποίο λογικά θα είναι το τελευταίο επεισόδιο τώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι το 81ο, το 82ο, το 83ο. Δεν ξέρω πώς θα πάει μέσα στη χρονιά και αν θα ξαναγυρίσουμε και τι θα κάνουμε. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία και στη συνέχεια. Λοιπόν, σας περιμένω σήμερα στο live stream για το πρώτο επεισόδιο Road to Glory World Cup Edition. Την Πέμπτη ξανά live τα rewards και θα συνεχίσουμε με πάρα πολύ ωραία επεισοδιάκια, καινούργια σειρά Road, όχι Road to World Cup, Road to Glory World Cup Edition, και θα συνεχίσουμε εκεί πέρα. Έχουμε αρκετά coins, θα ανοίξουμε πολλά πακέτα, πιστεύω θα περάσουμε καλά. Σας περιμένω, ελπίζω να στηρίξετε και την επόμενη σειρά. Ευχαριστώ που στηρίξατε αυτή τη σειρά μέχρι εδώ. Like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν δεν είστε εγγεγραμμένοι, και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια χαρά!